αδερφή μου με τη βοήθεια. Αδερφή μου με τη βοήθεια του Θεού και διαπρεσβειώντας υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, συνεχίζομεν το κήρυγμα το οποίο αναφέρεται δια των ναών του Θεού. Ναός του Θεού όμως όχι εις την Καινή Διαθήκη, αλλά εις την Παλαιά Διαθήκη. Πάντοτε όταν βλέπουμε τα κεραμίδια πρέπει να κοιτάξουμε το θεμέλιο. Το θεμέλιο το οποίο κρατά ολόκληρο το σπίτι, την οικοδομή και μετά βλέπεις τη σκεπή. Το κάλλος δηλαδή. Ένα σπίτι όταν χτίζεται χωρίς σκεπή δεν έχει καμιά αξία. Και έτσι παρακολουθούμε ότι και τούτα που έχουμε σήμερα δεν είναι όπως και όπως φτιαγμένα, αλλά με τη χάρη του Θεού και την υπόδειξη του Θεού δια να είμεθα σήμερα και να παρακαλούμε και να λατρεύουμε και να κάνουμε λειτουργίες εις τον ναό του Θεού. Ο ναός του Θεού τούτος τον οποίον έχουμε τον όρισεν ο Θεός και το σχέδιο του και το κάλλος του και όσα έχει μέσα και όσα έχει έξω και εντός και εκτός του ναού τα όρισεν ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός υπέδειξεν πως θα είναι το δικό του σπίτι δια να λατρεύεται εις αυτό το Άγιον και υπερήμνητον όνομά του. Και βρισκόμεθα όσοι δεν παρακολουθήσετε την σειρά των κηρυγμάτων εις την Παλαιά Διαθήκη μέσα εις την έρημον όπου ευρίσκεται ολόκληρος ο λαός του Θεού, ο εκλεκτός λαός του Θεού. Διατί ονομάζεται εκλεκτός λαός του Θεού οι Εβραίοι? Διότι όταν όλα τα έθνη ελάτρευαν τα είδωλα, τα χτίσματα, οι Εβραίοι ελάτρευαν τον αληθινόν Θεόν, τον χτίστην και δημιουργών των χτισμάτων, δι' αυτό και ο Θεός τους ηγάπησε και εξ αυτών έδωκεν τους προφήτας, έδωκε τους πατριάρχας, έδωκε τους εκλεκτούς και εξ αυτού του έθνους εγεννήθη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ήρθεν εις τον κόσμο δια να σώσει τον κόσμο. Δι' αυτό ονομάζεται εκλεκτός λαός του Θεού. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, δεν είναι εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά ο λαός, ο εχθρός του Θεού. Ενώ τότε ήταν ο λαός ο οποίος αγαπούσε τον Θεό, σήμερα είναι ο λαός ο οποίος μισεί τον Θεό. Και όταν ήρθε ο Υιός του Θεού εις τον κόσμο δια να σώσει τον κόσμο, αυτοί συνέλαβαν τον Υιόν του Θεού και τον εσκότωσαν, τον εσταύρωσαν και τον εθανάτωσαν, διότι έλεγε τον εαυτόν του ότι είναι Υιός του Θεού. Και σήμερα γνωρίζουμε από τον ορισμό της θεολογικής γλώσσης ότι πας μη πιστεύων εις Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον ειδωλολάτρης εστί. Είναι ο ορισμός της θεολογίας αυτός, ώστε κάθε ένας ο οποίος δεν πιστεύει εις Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον είναι ειδωλολάτρης, λατρεύει τα είδωλα. Και εξ αυτών των εθνών οι οποίοι δεν επίστευσαν εις τον Χριστόν και δεν ομολόγησαν την ταφή του και την Ανάστασή του ως σωτήρια δια την ανθρωπότητα μέσα, τα οποία ο Θεός εν την πανσοφία του και την αγάπη του προς τον κόσμο έδωκε, υπέστη και επεκύρωσε την σωτηρία του ανθρώπου, όποιος δεν πιστεύει σε αυτά είναι ειδωλολάτρης, λατρεύει τα είδωλα. Εξ αυτών λοιπόν των πορισμάτων και των σημείων τα οποία η θεολογία παρουσιάζει σε μας, έχουμε τους Εβραίους.
πρώτα να είναι ο αγαπητός και εκλεκτός λαός του Θεού και έπειτα εις την παρούσαν ζωή, εις την παρούσαν γενεά, ύστερα από τόσες χιλιάδες χρόνια, να είναι ο λαός ο εχθρικός προς τον, ο διακείμενος προς τον Θεό. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Χριστό και εισέρχονται και στον Πανάγιον Τάφον, όπως γνωρίζετε και ακούμε καθεκάστην ημέρα από τις ειδήσεις τις οποίες μας δίδουν, και εισέρχονται πάνω εις τον Γολγοθάν και αρπάζουν τον Σταυρόν των Τίμιων από τον Γολγοθάν, και την επιγραφή είναι εκείνη η οποία γράφει Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύς των Ιουδαίων, και χτυπούν εκεί αλίπητα και βάναυσα και βάρβαρα ό,τι έβρουν μπροστά τους, σπάζουν τας Αγίας Καντήλας, σπάζουν, πατούν πάνω στην Αγία Τράπεζα, βεβηλώνουν το μέρος του Άγιον εκείνο στο οποίο εσταύρωσαν το Χριστό μας, και εις αυτό το μέρος το οποίο εμείς έχουμε ως το μέρος όπου ο Θεός εθυσιάστη για να σώσει την ανθρωπότητα ολόκληρον, και αυτούς τους ιδίους βέβαια. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν ευρισκόμενος ο λαός μέσα στην έρημο, ο Θεός θέλησε να δώσει σε αυτούς έναν μέρος στο οποίο να πηγαίνουν να τον λατρεύουν τον Θεό. Στο μέρος εκείνον ο Θεός ομιλούσε και ο Θεός συνδιελέγετο με αυτούς και τους έλεγε τα σβουλάς του. Όρισε λοιπόν ο Παναγαθός Θεός και εγένετο η κυβωτός της Διαθήκης, κυβωτός ένα μπαούλο, μια κασέλα μέσα στην οποία εφυλάσσεται ο νόμος του Θεού, εφυλάσσεται μία στάμνα με μάνα και εφυλάσσεται η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα, η οποία ευλάστησε το ραβδί το ξύλινο το οποίο ευλάστησε. Και εξ αυτού του σημείου έδωκε ο Θεός ότι εκ της φυλής του Αρών να γίνονται οι ιερείς οι οποίοι θα υμνούν και θα λατρεύουν τον Θεό. Πλην όμως έρθαμε στο σημείο το οποίο ο Θεός είπε ποιοι θα τον λατρεύουν, διότι σαν 12 φυλές. Από τις 12 αυτές φυλές έπρεπε μία φυλή την οποία ο Θεός ήθελε, αυτή η φυλή θα είχε τους Λεβίτας οι οποίοι θα ελάτρευαν τον Θεό, και εξ αυτών των Λεβιτών, επειδή ήταν η φυλή του Λεβί, οι Λεβίτες εξ αυτών των Λεβιτών, άλλοι θα ήσαν οι ιερείς και άλλοι θα ήσαν οι πιστοί. Οι μεν ιερείς θα ήσαν αρχιερείς και ιερείς, ο δε λοιπόν λαός θα ήταν οι Λεβίτες, δηλαδή τα παιδιά, οι διάδοχοι, η κληρονόμη της φυλής εκείνης, η οποία ονομάζεται φυλή του Λεβί. Ο Θεός λοιπόν, αφού είπε και κατεσκεύασαν εκείνη την κασέλα, δεν είναι το απλώς ξύλο, αλλά ενδεδειμένο με χρυσίον καθαρόν. Και τώρα ερχόμεθα ακριβώς στην απορία την οποία έχουν οι άπιστοι σήμερα και λέγουν τι θέλει η Εκκλησία να έχει τα καντήλια, τα χρυσάκιδες και τις εικόνες και οτιδήποτε. Ο Θεός διατάζει εκείνο το ξύλο να είναι ενδεδειμένο με χρυσάφι καθαρό. Αφού έκλεισε η κασέλα αυτή, επάνω σε εκείνο το κλείσιμο, το πόμα, το σκέπασμα της κασέλας εκείνης, τοποθετήθηκε ακριβώς μία πλάκα από καθαρό χρυσίο, το οποίο ονομάζεται ηλαστήριον. Πάνω σε εκείνη την πλάκα την χρυσή, ο Πανάγαθος Θεός διέταξε και εσκάλισαν δύο αγγέλους, οι οποίοι ήσαν σκυμμένοι και έβλεπαν προς την κασέλα, και τα φτερά των ήσαν ενωμένα, οι πτέρυγες των δύο αγγέλων ήσαν ενωμένοι και σκυμμένοι προς την κυβωτόν. Στο σημείο εκείνο ακριβώς ομιλούσε ο Θεός. Έπειτα διέταξε ο Πανάγαθος Θεός αυτό το πολύτιμο, το οποίο ακριβώς εκρύβεται και ονομάζεται κυβωτός της Διαθήκης, διέταξε ο Θεός να γίνει μία σκηνή η οποία θα εφύλαται αυτήν την κασέλα μέσα με τα τεκμήρια αυτά τα οποία ο Θεός έδωκε στον λαό. Αυτή η σκηνή ονομάζεται σκηνή του μαρτυρίου.
και διέταξε ο Πανάγαθος Θεός και γένετα αυτή η σκηνή και βρισκόμεθα τώρα εις την συνέχεια δια να ειδούμεν τι άλλον ο Θεός διέταξε δια αυτήν τη σκηνή. Η διαίρεση της σκηνής αυτής ήτο ακριβώς όπως ο Θεός ήθελε και διηρήτω η σκηνή εκείνη και παρουσιάζει ακριβώς και την κάθε ψυχή του ανθρώπου, κάθε καρδία την οποία το Πανάγιο Πνεύμα καθαρίζει δια του μυστηρίου της βαπτίσεως από την δυσοδία και την αμαρτία. Ελάμπρινε τότε εκείνη τη σκηνή ο Θεός δια της ειδικής του παρουσίας και μέσα εις εκείνη την σκηνή ακριβώς ο Θεός ομιλούσε εις τον λαόν και μετέβαλε την σκηνή εκείνη τρόποντινά κατοικητήριον του ο Θεός, διότι όπως οι Εβραίοι ήσαν μέσα εις τα σκηνάς και ο Πανάγαθος Θεός δεν ηθέλησε παλάθια αλλά σκηνήν και εκείνος δια να κατοικεί μέσα σε αυτήν. Ένας τέτοιος ναός πρέπει να γίνει απαραίτητο η δική μας ψυχή η οποία κατοικεί μέσα σε αυτό το σώμα. Το σώμα το οποίο έχουμε και κινούμενοι στους δρόμους, ομολόγησε ο Απόστολος Παύλος δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος ότι το σώμα τούτο, λέγει, είναι ναός του Θεού και μέσα κατοικεί ο Θεός. Είναι τούτο το ερώτημα το οποίο Μπλιστάκης απευθύνω κατά την ώρα της Ιεράς Εξομολογήσεως όταν υπάρχει η αμαρτία και μολύνει αυτό τον ναόν του Θεού και λέγω, γνωρίζεις το σώμα σου το οποίο το υποβάλλεις εις αυτές τις αισχρές αμαρτίες, γνωρίζεις τι είναι? Απαντά όχι, διότι δεν μελετούμε την Αγία Γραφή, δεν γνωρίζουμε τον Λόγο του Θεού. Όλα τα βιβλία του κόσμου, τα εσχρά και τα περιοδικά και τα τηλεοράσεις και οτιδήποτε από εφημερίδες μέχρι οποιονδήποτε έντυπον το διαβάζουμε, μόνο ένα απαξιούμε να το διαβάσουμε, την Αγία Γραφή. Την Αγία Γραφή δεν θέλουμε να τη διαβάσουμε, γιατί ακριβώς είναι τούτο το οποίο συμβαίνει και δεν γνωρίζω τώρα που θα σας πω. Όταν πάρετε έναν περιοδικό οποιοδήποτε, τα μάτια του ανθρώπου γίνονται ορθάνυχτα. Το μυαλό του συγκεντρώνεται, τα πάντα είναι η υπερένταση και προσέχουν μέσα τι γράφει αυτός ο εσχρός εκδότης του περιοδικού εκείνου και γράφει αυτά τα οποία έχει η καρδία του. Εκ του περισσεύματος της καρδίας ομιλεί το σώμα και γράφει το στόμα, ομιλεί το στόμα και γράφει το χέρι και το μυαλό. Ό,τι έχει μέσα του γράφει σε εκείνο το βιβλίο. Και για να δείτε κάποιον ο οποίος θέλετε να μάθετε τι έχει μέσα του, αυτός ο κάποιος, εάν γράφει κανένα βιβλίο, πάρτε το και θα δείτε ποιος είναι ο εσωτερικός του κόσμος, ο έσω κόσμος, ο έσω άνθρωπος. Και σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσουμε τον άνθρωπο ότι τα μάτια του γίνονται ορθάνυχτα, η προσοχή του τα πάντα εις υπερένταση, να μην του φύγει καμία λέξη. Όταν δε πάρει την Αγία Γραφή να την διαβάσει, την ίδια στιγμή κλείνουν τα μάτια σου. Τι σημαίνει? Τι σημαίνει τούτο? Τούτο σημαίνει ότι στην προηγουμένη περίπτωση όλοι οι διαβόλοι είναι από πάνω σου και σου δίδουν βοήθεια για να διαβάζεις εκείνη την κόπρον και να την βάζεις μέσα στη ψυχή σου, και όταν έρθει η στιγμή που θα διαβάσεις το φως το αληθινό, να μπει το φως μέσα στη ψυχή σου, εκείνη τη στιγμή επιτίθενται οι δαίμονες και σου κλείνουν τα μάτια και δεν ανοίγουν με τίποτε. Και έπειτα την κλείνεις όμορφα όμορφα, την βάζεις στην άκρη και λες, διέβασα την Αγία Γραφή, τη γνωρίζω. Και μάλιστα οι περισσότεροι, ξέρω εγώ, λέγει, τη γραφή Αγία Γραφή. Εγώ τώρα τούτα τα ξέρω. Εδώ σπουδάζουμε ολόκληρα χρόνια στην Αγία Γραφή. Οι πατέρες της Εκκλησίας πεθαίνουν μέσα στην άσκηση και την ανάγνωση της Αγίας Γραφής και δεν τη γνωρίζω. Και έρχεται ο καθένας και σου λέει, όλα εγώ τα γνωρίζω αυτά. Βέβαια, γνωρίζεις εκείνα τα οποία δεν γνωρίζεις. Και εκείνο ακριβώς είναι το θέμα, το μυστήριο, ότι πρέπει να διαβάσουμε την Αγία Γραφή.
Λοιπόν, η σκηνή του μαρτυρίου μέσα έχει τον Χριστόν και εκεί τον Θεόν, και μέσα εκεί στην σκηνή του μαρτυρίου λατρεύεται ο Θεός, και ερχόμεθα τώρα εις το σώμα μας για να πούμε ότι τούτο το σώμα είναι η σκηνή του μαρτυρίου, και μέσα σε αυτό το σώμα ομιλεί ο Θεός, δηλαδή η ψυχή μας η οποία είναι η φωνή του Θεού. Δι' αυτόν τον λόγο όταν κάνουμε μία αρετή, μέσα μας αγάλεται η ψυχή μας. Η φωνή του Θεού σε πληροφορεί και έχεις μία ειρήνη η οποία αγαλίαση, την οποία είναι ανέκφραστος, δεν μπορεί να την εκφράσεις. Αισθάνομαι, λέγει, μία χαρά μέσα μου την οποία δεν μπορώ να σου πω. Και όταν κάνεις την αμαρτία ακριβώς μέσα εις την ψυχή, φωνάζει πάλι ο Θεός και έρχεται ο έλεγχος της συνειδήσεως, η λύπη, η στενοχωρία, το άγχος, η απελπισία, και αν μεν ο άνθρωπος σταθεί κοντά στον Θεό σώζεται, αν δεν σταθεί και τον κυριεύσει πέρα για πέρα ο διάβολος, τότε οδηγείται εις την αυτοκτονία. Δι' αυτό έχουμε τις αυτοκτονίες, αδερφοί μου, οι οποίες ακριβώς προέρχονται εκ της αμαρτίας, ο έλεγχος, το βάρος εκείνο της συνειδήσεως, το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο εις την απόγνωση. Μέσα εις αυτό τον εσωτερικό κόσμο, λοιπόν, στον οποίο η σκηνή του μαρτυρίου περικλεί την κυβωτόν της Διαθήκης, μέσα εις αυτήν την σκηνή του μαρτυρίου ο Θεός ήρχε το και ομιλούσε με τους Εβραίους. «Η δόξα της θυγατρός του βασιλέως», λέγει ο προφήτης, «εν γροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικελμένη». Η ψυχή του ανθρώπου πραγματικώς είναι εκείνο το οποίο βλέπουμε τώρα στην σκηνή του μαρτυρίου, και τα διαμάντια και τα χρυσάφια τα οποία ο Θεός όρισε για να γίνει εκείνη η σκηνή του μαρτυρίου είναι το σώμα μας, το οποίο περικλείει την ψυχή μέσα και την φυλάτη για να δοθεί εις τα σαγκάλας του δημιουργού της, εις τον παράδεισον. Είναι ο στολισμός της αρετής, ο κρυπτός της καρδίας, άνθρωπος εν το αυθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος, ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές, όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος εις την πρώτη του επιστολή εις το κεφάλαιο 3 και εις των στίχων 4. Πολυτελές, πολυτιμότερο να συγκρίτως από όλα τα χρυσά κανδύλια τα οποία έχει ο ναός αυτός, ο χειροποίητος, τον οποίο εμείς ποιούμε, πολυτιμότερο από τους μαρμαρίνους στήλους και επιχρυσωμένους μετρούλους τους οποίους έχουμε, με τους οποίους εφρόντισε ο άνθρωπος να χτίσει την Εκκλησία του Θεού. Όλα αυτά είναι καλά και άγια, διότι τα θέλει ο Θεός, αλλά πολύ καλύτερο είναι να ετοιμάσεις την ψυχή σου ως κατοικητήριον του Θεού. Όλα αυτά τα οποία ετοιμάζουμε και τα βλέπουμε μπροστά μας και χαιρόμεθα, όταν αντικρίσουμε τον ναό του Θεού, πολύ όμορφος ο ναός του Θεού, περικαλέστατος ο ναός του Θεού μέσα και έξω, όλα αυτά είναι όμορφα και ωραία και εκφράζουν την αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό, πλην όμως πολυτιμότερο και αγιότερο και ακριβότερο και πιο άφθαστο πράγμα είναι η ψυχή του ανθρώπου, η οποία κλείεται μέσα σε αυτό το σώμα, και ο Πανάγαθος Θεός είπε ότι αυτή η ψυχή, λέγει, δεν μπορεί να την ζυγίσει ολόκληρος ο κόσμος. Το ετώνησεν και είπεν, τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον, λέγει, και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος, λέγει, αντάλλαγμα τη ψυχής αυτού. Δεν υπάρχει τίποτε να ανταλλάξουμε την ψυχή μας. Δι' αυτήν την ψυχήν ο Πανάγαθος Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς δια να την σώσει και να την πάρει κοντά του, και είπεν και εκείνη την ωραιοτάτην παραβολή. Ένας βοσκός, λέγει, είχε 100 πρόβατα, και από τα 100 πρόβατα, λέγει, το ένα έφυγε και κινδύνευε να φαγωθεί από τους λύκους, λέγει, και από τους ληστάς και τους κλέπτας. Και αφήκε, λέγει, τα 99, τα εγκατέλειψε, διότι ήσαν κοντά του,
και έφυγε, λέγει, μέσα στα όρη και πλανά το δεξιά και αριστερά, δια να έβρει του απολωλό εκείνο πρόβατο το οποίο έφυγε από τα άλλα πρόβατα και πλανά το δια να ξαφανιστεί μέσα εις την βοράν των θηρίων. Και σε αυτό το σημείο ακριβώς επισημαίνουμε πόσον ο Πανάγαθος Θεός βλέπει την ψυχή μας και πόσον αγωνιά ο Θεός δια να μας σώσει και εμείς είμεθα αδιάφοροι παντελώς. Πολύ καλύτερο είναι να ετοιμάσεις την ψυχή σου ως κατοικητήριον του Θεού, αδερφέ μου, παρά να χτίσεις ναούς και να τρέχεις δεξιά και αριστερά δια να δώσεις εις τον ναόν του Θεού ο οποίος χτίζεται. Χτίζεται ο ναός του Θεού, αλλά τη στιγμή εκείνη που δίδεις εσύ κάτι για να ενισχύσεις την ανέγερση του ναού, την στιγμή εκείνη πηγαίνεις με τις σπόρνες και με τους σπόρνους. Τι τα θέλει ο Θεός αυτά? Τη στιγμή εκείνη κατατρώγεις τον αδερφό σου με τη γλώσσα σου. Τι τα θέλει τα λεφτά σου αυτά ο Θεός? Τη στιγμή εκείνη συκοφαντείς τον αδερφό σου και τον θάβεις ζωντανόν. Τι τα θέλει τα λεφτά σου ο Θεός? Τη στιγμή εκείνη μέσα σου έχεις κακίαν φοβεράν, όπως έχει η καμήλα η οποία θέλει να εκδικηθεί. Τι τα θέλει τα λεφτά σου ο Θεός? Δι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί μου, τι ετοιμάζουμε και τι δίδομε και πώς το δίδομε εις τον Θεό. Ζητεί να του δώσουμε την καρδία μας ο Θεός. Το είπε, το ετώνησε, Υιέ μου, λέγει, δώσ' μη συν καρδία. Δεν θέλω αυτά που μου δίδεις. Και τότε και μόνον τότε τα χρήματά σου, οποιαδήποτε αφιερώματα και αν δώσεις στον ναό του Θεού, τότε και μόνον τότε έχουν πέρασει εις τον θρόνο του των επουράνιων και σου τα αμείβει και σου τα πολλαπλασιάζει και του σου τα δίδει στην βασιλεία του την επουράνιων. Ας επιστρέψουμε όμως στην σκηνή του μαρτυρίου, για να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί. Σύμφωνα με τα μέτρα τα οποία μας αναφέρει η Αγία Γραφή, εγένετο εκείνη η σκηνή. Και όπως είπαμε, είχε μάκρος 30 πύχες, πλάτος 10 πύχες και ύψος άλλες 10 πύχες. Επιπλέον είχε και δύο σειρές στήλους μέσα. Βλέπετε ότι υπάρχουν ναοί οι οποίοι είναι τρίκλητη και μονόκλητη. Τρίκλητη. Ο ναός τον οποίο έχουμε είναι τρίκλητος. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι τρίκλητος. Σιγά σιγά θα μπούμε για να δούμε και πού μπαίνουμε. Είναι στην εκκλησία και τι πρέπει να κάνουμε. Έχει τρία κλήτη. Το μεσαίο, το οποίο είναι του Αγίου Γεωργίου. Το βόρειο, αυτό το οποίο είναι του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Και το αριστερό, το οποίο είναι του Αγίου Χαραλάμπους. Έχουμε τρία κλήτη. Μέσα η σκηνή εκείνη του μαρτυρίου είχε δύο σειρές στήλους, επάνω στους οποίους στηρίζονται τα πολύτιμα εκείνα υφάσματα και τα σκεπάσματα με τα οποία ήταν φτιασμένη η σκηνή του μαρτυρίου. 20 στήλους από το ένα μέρος και 20 στήλους από το άλλο μέρος είχε εκείνη η σκηνή. Και αυτή η στήλη, εάν όσοι επήγατε στην Βηθλεέμ και προσκυνήσατε και εισήλθατε μέσα εις τον ναόν εκείνων της γεννήσεως, η Αγία Ελένη έβαλε μία σειρά στήλους δεξιά και αριστερά και έκτισε την βασιλική της Βηθλεέμ. Το τεχνοτροπία αυτή, το σχέδιο αυτό του ναού ονομάζεται βασιλική και υπάρχει βασιλική με τα τρούλου και βασιλική χωρίς τρούλων. Ο ναός της Βηθλεέμ είναι απλώς ρυθμού βασιλικού. Ο δικός μας ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι ρυθμού βασιλικού με τα τρούλου όμως. Ο τρούλος ο οποίος υπάρχει στον ναό τι σημαίνει? Γιατί υπάρχει τρούλος? Διότι ο τρούλος αυτός συμβολίζει τον ουρανόν. Δι' αυτό και στον τρούλον πάντοτε αγιογραφείται ο Παντοκράτορ, ο οποίος σκύβει και ευλογεί τα παιδιά του, τα οποία εισέρχονται μέσα στον ναόν. Από ψηλά εκείνος με ανοιχτά τα ματάκια του και τα χέρια του αγκαλιάζει και βλέπει, παρακολουθεί. Είναι εκείνος ο ακίμητος, ο οφθαλμός, ο οποίος τα βλέπει όλα.
και εισερχόμενος μέσα εις τον ναόν του Θεού και βλέποντας τον τρούλον αυτόν, αμέσως αισθάνεσαι ότι δεν βρίσκεσαι πλέον εις τον κόσμο τούτον, αλλά εις τους ουρανούς. Διότι εις τον τρούλον εκείνον όπου ο Παντοκράτο υπάρχουν οι αγγελικές δυνάμεις οι οποίες περιστοιχίζουν τον Θεόν τον Παντοκράτορα και αμέσως εις την ειδική μας εκκλησία υπάρχει η Θεία Λειτουργία. Τι σημαίνει τούτο? Κατά τη στιγμή που ο ιερεύς επάνω εις την γη πει ευλογητός ο Θεός, την ίδια στιγμή οι άγγελοι του ουρανού λέγουν τα ίδια λόγια και μόλις αρχίσει ο ιερεύς να λειτουργεί στον κόσμο τούτον, λειτουργούν και οι άγγελοι εις τους ουρανούς. Δι' αυτό όσα παραλείψει ο ιερεύς τα πληρώνουν οι άγγελοι. Είναι εκείνα τα οποία οι άγγελοι του ουρανού συμπληρώνουν και γίνεται την ίδια στιγμή όπως εις την γη και εις τον ουρανόν η ίδια λειτουργία. Εάν δεν υπάρχει τρούλος επάνω εις τον ναόν, τότε θα αντικρίσετε, θα προσέξετε, θα κοιτάξετε σε καμία εκκλησία ότι επάνω εις την Αγία Τράπεζα υπάρχει ένας τρούλος. Δηλαδή υπάρχουν τέσσερις στήλοι εις τας τέσσερας γωνίες της Αγίας Τραπέζης και πάνω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει τρούλος, ο οποίος πάλι συμβολίζει τον ουρανόν και τον Γολγοθάν εις τον οποίον σταυρώνεται ο Χριστός μας. Επάνω εις αυτήν ακριβώς την τεχνοτροπία της Παλαιάς Διαθήκης που υπέδειξε ο Θεός, εις αυτήν συνεχίζει και σήμερα η Εκκλησία μας να παρουσιάζει τους ναούς προς τον Θεόν. Η ίδια συνέχιση της εκείνης παραδόσεως. Όταν λοιπόν παρατηρούσες απ' έξω τη σκηνή, έβλεπες ένα μακρινάρι με τέσσερες γωνίες, ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, όπως θα έλεγαν οι μαθηματικοί σήμερα, και του οποίου οι δύο μακρύτερες πλευρές, ίσες η μία με την άλλη, ήσαν 30 πύχες η κάθε μία πλευρά και οι άλλες δύο οι μικρότερες από 10 πύχες. Τώρα μας δίδει εις την διάνοια μας την εικόνα εκείνη της σκηνής την οποία ο Θεός διέταξε να γίνει δια να φυλάττει μέσα την κυβωτόν της Διαθήκης. Ας μπούμε τώρα μέσα για να δούμε περισσότερο τι υπήρχε μέσα σε εκείνο το μακρινάρι, εκείνη την εκκλησία, την τότε εκκλησία μέσα εις την έρη. Ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη. Ένα μικρότερο που σχημάτιζε ένα αληθινό τετράγωνο σχήμα με παραλληλόγραμμο και εκείνο και ένα μεγαλύτερο το οποίο συναντούσε κανείς αμέσως ευθύς όσο έμπαινε μέσα στην σκηνή. Δηλαδή τώρα αμέσως χωρίζεται ο ναός εις δύο μέρη. Το ένα είναι μικρότερο από το άλλο και το βλέπουμε και αυτή τη στιγμή όπως μιλούμε τώρα, αυτό βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Μόλις μπεις μέσα στην εκκλησία βλέπεις αυτό το μεγάλο μέρος και αυτό το μικρό μέρος. Το μικρό μέρος το οποίο χωρίζει από το μεγάλο. Εδώ ακριβώς είναι και το τέμπλο το οποίο ακριβώς χωρίζει το μικρό μέρος από το μεγάλο. Το μικρότερο βρίσκεται στο βάθος της σκηνής και ονομάστη Άγια Αγίων. Αυτό θα το ακούσουμε αδερφοί μου στον Απόστολον Παύλον όταν θα μας ομιλεί στο Αποστολικό Ανάγνωσμα το οποίο θα ακούσουμε στο μέλλον στην Εκκλησία και αμέσως θα έρθει η σκέψη μας με τα προσοχής όμως πολλής και θα δούμε τι ομιλεί ο Θεός περί τα Άγια των Αγίων. Το μεγαλύτερο που ήταν διπλάσιο από το άλλο μέρος ονομάστη Άγια, δηλαδή αυτό το μέρος ονομάζεται Άγια, τούτο ονομάζεται Άγια των Αγίων. Τα Άγια από τα Άγια των Αγίων τα χώριζαν ένα παραπέτασμα πολύτιμων που ήταν κλωσμένο και υφασμένο με τα πλέον ακριβά υλικά εξιακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου και κλωσμένου και βίσου νενισμένης όπως λέγει η Αγία Γραφή και που είχε επάνω του κεντήματα χερουβίμ ή σαν άγγελοι κεντημένοι επάνω σε εκείνο το παραπέτασμα.
αλλά εκείνο το πολύτιμο ύφασμα, το οποίο ήταν υφαντών εξόλου, δεν ήταν ραμμένο. Πόσον μεγάλος θα ήταν ο ναός του Σολομώντος τώρα, αυτή τη στιγμή μπορούμε να το φανταστούμε, από τη μια μεριά μέχρι την άλλη, ύψος και πλάτος, δεν ήταν ραμμένο πουθενά. Αλλά ήταν τόσο πολύτιμο και έκλεινε αυτό το καταπέτασμα του ναού, έκλεινε και χώριζε τα Άγια των Αγίων από τα Άγια. Αυτό το καταπέτασμα είχε επάνω και εντυμένα χερουβί. Το παραπέτασμα αυτό που ονομάζεται στη γραφή καταπέτασμα, επειδή έφτανε από πάνω στο μέρος της σκηνής, από την στέγη δηλαδή, όπως είτο η σκηνή έως κάτω στο δάπεδο της σκηνής, είτο στηριγμένον επάνω εις τέσσερας επιχρυσωμένους στήλους. Πάλι βλέπουμε εκείνη τη σκηνή του μαρτυρίου, όλο χρυσάφι, όλο χρυσίον, τα πάντα από χρυσάφι καθαρό. Η στάγια των Αγίων ήταν τοποθετημένη η κυβωτός του μαρτυρίου, την οποία είπαμε προηγουμένως, δεν ήταν η στάγια για να την βλέπει ο κόσμος πάντοτε μόλις εισήρχε το μέσα, όπως ακριβώς και τώρα αυτή τη στιγμή είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, υπάρχει το σώμα του Κυρίου μας, αυτό το οποίο φυλάτεται, αυτό το οποίο ονομάζουμε επάνω στην Αγία Τράπεζα, ονομάζουμε το μέρος αυτό το οποίο φυλάτει το σώμα του Κυρίου, το οποίο σώμα του Κυρίου το ετοιμάζουμε την Μεγάλη Πέμπτη. Την Μεγάλη Πέμπτη ο ιερεύς ετοιμάζει άρτον, εκτός από εκείνον που κοινωνεί ο κόσμος, ένα δεύτερον άρτον, τον οποίον ετοιμάζει καταλλήλως και τον φυλάτει επάνω στην Αγία Τράπεζα, δια να κοινωνούν οι ασθενείς, οι εκτάκτως ασθενούντες και είναι έτοιμοι δια των άλλων κόσμων. Διότι αυτή τη στιγμή έρχεται κάποιος και λέγει στον ιερέα, πεθαίνει το πλάσμα μου, σε παρακαλώ να έρθει να το κοινωνήσεις. Δεν μπορεί να κάνει Θεία Λειτουργία, η Θεία Λειτουργία είναι 3 ώρες, το λιγότερο. Οπότε εκείνη τη στιγμή παίρνει από την Αγία Τράπεζα τον ετοιμασμένον άρτον αυτόν, τον οποίον φυλάτει όλο τον χρόνο, παίρνει από αυτόν τον Άγιον άρτον και πηγαίνει και κοινωνεί το πλάσμα του Θεού, το οποίο φεύγει δια των άλλων κόσμων. Είναι το εισιτήριο που λέγουμε, που μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο δια να φύγεις. Εκείνη τη στιγμή κοινωνεί και φεύγει δια των άλλων κόσμων. Από αυτόν τον Άγιον άρτον, τον οποίον έχουμε εμείς, εκεί παν μέσα στα Άγια των Αγίων, μέσα στο Ιερόν δηλαδή το σημερινό, τότε φυλάται το κυβωτός της Διαθήκης. Αλλά και αυτό δεν είναι δικαιούτο να μπαίνει κάθε μέρα κανείς μέσα, οπότε δίποτε ήθελε, αλλά μόνο μίαν φοράν των χρόνων εισήρχε το κανείς μέσα στο Ιερό αυτό. Και στο σημείο τούτο ήθελα να παρακαλέσω πολύ, διότι έρχονται εις γνώση μου ότι σε μικρά εκκλησάκια εκτός πόλεων ή χωρίων πηγαίνουν γυναίκες και μπαίνουν μέσα στο ιερό. Δεν επιτρέπεται. Να το προσέξουμε πολύ. Μου είπε ο ιερεύς, λέγει, να μπω μέσα να καθαρίσω το ιερό. Να μπει ο ίδιος ο ιερεύς ή να έχει ένα παιδάκι να τον βοηθήσει. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν γυναίκες. Θα προσέχουμε στο σημείο τούτο ότι δεν επιτρέπεται και να είστε προσεκτικές. Ο ιερεύς είναι οκνηρός αυτός ο ιερεύς και δεν θέλει να κάνει τη δουλειά του με το χέρι του και βάζει τις γυναίκες δια να τον ευκολύνουν, αλλά είναι αμαρτία. Μόνο σε μοναστήρια που είναι γυναικεία μοναστήρια και εκεί δίδει ο αρχιερεύς άδεια ευχήν δια να μπαίνουν αδερφές μέσα, οι οποίες είναι αφιερωμένες στον Θεό και μπαίνουν μέσα στο ιερόν για να βοηθήσουν στη Θεία Λειτουργία. Μόνο. Και έπειτα και το άλλο, δεν επιτρέπεται η γυναίκα να έρθει κατά τη Θεία Λειτουργία και να ψάλλει επάνω στο αναλόγιο. Διότι υπάρχουν κανόνες της Εκκλησίας οι οποίοι απαγορεύουν τούτο το πράγμα. Δεν είναι μικρό πράγμα να βλέπεις τη γυναίκα με 10 οκάδες σκουλαρίκια και με τα κοκκινάδια να ψάλλει εκεί. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Και όμως το κάνουμε μέσα στην Αθήνα, θα το δείτε. Είτε με εκείνα τα αρμόνια και ούτω καθεξής, πάμε ολοταχώς προς τον Πάπα δηλαδή. Να μπούμε μέσα στον Πάπα. Να κάνουμε ό,τι κάνει ο Πάπας.
Ο Θεός να μας ελεήσει, διότι τα πάντα οδεύουν προς καταστροφή. Να μην αφήσουμε τίποτε όρθιο. Να θυμηθείτε και εκείνους τους ιερείς οι οποίοι έπιασαν να ομιλούν και να ερμηνεύουν στον κόσμο, όχι ότι γράφει η Αγία Γραφή, τα λόγια της, αλλά να τα απλουστεύουν τάχατες και καλά και να τα λένε στη μαλλιαρή τη γλώσσα. Τι ήθελαν να δείξουν αυτοί? Να αλλοιώσουν την Αγία Γραφή. Να την πουν απλά, λέγει, να την καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος, να ακριβώς οι εχθροί της Ορθοδοξίας, προσπάθησαν να αφήσουν τα παιδιά μας αγράμματα, δια να μην γνωρίζουν την Αγία Γραφή. Αυτό κάνει. Προσπάθησαν και ο Θεός ήθελε να βοηθήσει να μην γίνει η προσπάθεια αυτή ένα καρκίνωμα μέσα στην Ορθοδοξία μας. Προσπαθούν να μην μάθουν τη γλώσσα μας. Όλοι οι ξένοι γνωρίζουν την αρχαία ελληνική γλώσσα και τη σπουδάζουν και τα πανεπιστήμια του κόσμου ολοκλήρου. Ακριβώς σπουδάζουν την αρχαία ελληνική για να διαβάσουν την Αγία Γραφή στο πρωτότυπο. Διότι η Αγία Γραφή γράφει στην ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό σπουδάζουν την αρχαία ελληνική γλώσσα και δεν είναι αρχαία, η Αγία Γραφή δεν είναι αρχαία ελληνική γλώσσα. Είναι απλώς καθαρεύουσα. Καθαρεύουσα. Γιατί ονομάστε καθαρεύουσα? Ξέρουμε γιατί ονομάστε καθαρεύουσα. Καθαρεύουσα γλώσσα. Όταν έπεσαν οι Τούρκοι και έπιασαν το Βυζάντιο και όρμησαν μέσα στο Βυζάντιο οι Τούρκοι, εμπέρδεψαν την γλώσσα με τις λέξεις που έβαλαν μέσα και μαζεύτησαν οι λόγοι τότε της εποχής εκείνης, μαζεύτησαν στο Βυζάντιο για να αποκαθάρουν την γλώσσα από εκείνα τα βρωμισμένα που έβαλαν οι Τούρκοι μέσα. Και ονομάστε καθαρεύουσα. Να, γι' αυτό ονομάστε καθαρεύουσα. Ποιος το ξέρει τούτο το πράγμα? Γιατί ονομάζεται καθαρεύουσα? Γι' αυτόν τον σκοπό ονομάστε καθαρεύουσα. Εκαθάρισαν την γλώσσα την ελληνική από τα βρωμισμένα εκείνα λόγια που έβαλαν οι Τούρκοι μέσα όταν άλωσαν την Κωνσταντινούπολη και κυρίευσαν το Βυζάντιο. Προχωρούμε, αδερφοί μου, για να δούμε περισσότερα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το μέρος εισήρχε το μία φορά των χρόνων μόνον ο αρχιερεύς. Και εις τούτο ακριβώς βλέπουμε ότι όταν ο Πανάγαθος Θεός σταυρώθη και το καταπέτασμα του ναού εσχίστη σε δύο, από άνωθεν έως κάτω. Το καταπέτασμα αυτό ήταν τύπος και εικόνα του άλλου καταπετάσματος που εχώριζε τον ουρανό από την γη και τους ανθρώπους από τον παράδεισο. Αυτό το καταπέτασμα ήταν εκείνο το οποίο εχώριζε τον άνθρωπο από τον Θεό. Και όταν ο Χριστός μας είπε το τετέλεστε, εκείνο που εχώριζε τον άνθρωπο από τον Θεό, το τείχος αυτό, το καταπέτασμα αυτό, το χειρόγραφο αυτό των αμαρτιών μας, το οποίο μας εχώριζε από τον Θεό, την ενοχή μας η οποία μας παρουσίαζε ενόχους ενώπιον του, αυτό το πήρε ο Χριστός μας επάνω στο Σταυρό και το έσχισε, το έπιασε, το έκανε χίλια κομμάτια και είπε, από εδώ και πέρα το παιδί μου είναι δικό μου. Εγώ σταυρώθηκα γι' αυτό και εγώ έχισα το αίμα μου για να το σώσω. Και έτσι εσχίστη το χειρόγραφον εκείνο της ενοχής την οποία είχαμε για να κριθούμε. Εν τη ταπεινώση αυτού, λέγει, η κρίση αυτού ήρθε. Εταπεινώθη ο Θεός για να μείνουμεθα υπόδικοι ενώπιον του, διότι ακριβώς εσήκωσεν εκείνος τις αμαρτίες μας επάνω του. Και τούτο είναι το σημείο του μεγάλου μυστηρίου της μετανοίας. Πέφτει ο άνθρωπος σε τόσο βάθος κολάσεως. Όταν πλησιάσει το μυστήριο της μετανοίας και χύσει δυο δάκρυα μετανοίας και εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, την ιδίαν στιγμήν εκείνην ο Πανάγαθος Θεός παίρνει εκείνο το χειρόγραφο της ενοχής, το σχίζει, το καταπατεί ο Θεός, το εξαλείφει ο Θεός, το αχρηστεύει ο Θεός και τότε μπαίνουμε στην αγκάλι του ακριβώς όπως είπε στην παραβολή του εις τον Άσο των Υιών. Δεν είπε τίποτε άλλο, λέγει, βγάρτε του αυτή τη στολή, λέγει,
και δώστε του την στολή την βασιλική, λέγει, διότι με αυτήν τη στολή πλέον το θέλω το παιδί μου να το έχω κοντά μου. Έφυγαν εκείνα τα ξεσχισμένα, τα λερωμένα ρούχα, τα οποία εχρησίμευαν όταν έβοσκε τους χείρους, δηλαδή το μέσα στην αμαρτία, και τώρα επιστρέφει το παιδί εκείνο, το άσο το παιδί, επιστρέφει στην αγκάλι του πατέρα και το παίρνει και το βάζει στην αγκάλι του. Εις αυτήν ακριβώς την στιγμή την οποία ο Πανάγαθος Θεός έχισε το αίμα του και την τελευταία του πνοή την έδωκε επάνω εις το σταυρόν και εσχίστη το καταπέτασμα του ναού, τότε μέσα εις τα Άγια των Αγίων εισήρθεν ο Μέγας Αρχιερεύς. Και με το σχίσιμο αυτό που δεν το περίμενε κανείς, συνέπεσε με τη στιγμή του θανάτου του Κυρίου μας, όταν έλεγε ο Θεός εις όλους μας, από τη στιγμή αυτήν το καταπέτασμα εσηκώθη ο δρόμος, ίνιξεν η είσοδο εις των παράδεισων, εις των ουρανών, είναι ελευθέρα. Αδερφέ μου, εάν θέλει να εισέλθει στον παράδεισο, είναι ελεύθερος ο δρόμος. Εάν δεν θέλει να εισέλθεις, θα χάσεις μια για πάντα την αιωνιότητα. Στο μεγαλύτερο μέρος της σκηνής που ονομάστε Άγια, διέταξαν ο Θεός να τοποθετήσουν ένα μέρος την τράπεζα της προθέσεως των άρτων με την χρυσή νεπτάφωτο λιχνία. Και είναι τούτο ακριβώς το οποίο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και είναι τούτο το οποίο πρέπει να έχουμε. Έμπαιναν τακτικά οι ιερείς των Ισραηλιτών. Έμπαιναν κάθε μέρα διότι είχαν να ετοιμάσουν τη λιχνία η οποία έπρεπε να καίει τακτικά με τα επτά φώτα εμπρός εις το θυσιαστήριο εκείνον το οποίο ονομάζεται Άγια των Αγίων. Έργον των ιερέων, αδερφοί μου, είναι να ανάβουν τις σκανδύλες επάνω εις το ιερόν, επάνω εις την Αγία Τράπεζα. Είναι έργο των ιερέων αυτό. Και ο Σάκης δεν τηρείται τούτο, είναι παρά την διάταξη του Θεού. Όλοι βέβαια οι πιστοί πρέπει να παρέχουν τη συνεισφορά τους, να ακτινοβολεί η Εκκλησία από καθαρότητα, να είναι η λιχνία της Ευαγγελικής Αληθείας, η αρετή η οποία άναψε με το χέρι του Χριστός που ήλθε να φωτίσει τον κόσμο. Όλοι οι χριστιανοί πρέπει να έχουν και να δείξουν Άγιον βίο, λαμπρών. Ο Σάκης εισερχόμεθα μέσα στην Εκκλησία να είμεθα εξ ολοκλήρου δοσμένη στον ουρανό. Ουδέν γήινον, όταν μπεις μέσα εις την Εκκλησία, δεν πρέπει να σε απασχολεί τίποτε το γήινον. Όλα πρέπει να φεύγουν έξω από την Εκκλησία και να σε απασχολεί μόνο ένα πράγμα, ο ουρανός και τα εν το ουρανό τελούμενα. Τότε εκκλησιάζεσαι, αδερφέ μου. Εάν μπεις μέσα εις την Εκκλησία και το μυαλό σου είναι εις την γη και τα γήινα και σε απασχολούν το τι έκανες και τι θα κάνεις και στέκεσαι εκεί απλώς μόνο με το σώμα σου, τότε έχασες τον εκκλησιασμό σου, έχασες τον μισθό σου, δεν παίρνεις τίποτε, διότι εκείνος που σε βλέπει σε αμείβει αναλόγως της εργασίας που κάνεις. Όλοι αυτοί οφείλουν πρώτον και κύριον έργον τους να φωτίζουν την Εκκλησία εξ ολοκλήρου. Λίχνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου, έλεγε ο προφήτης Δαβίδ. Έχουν υποχρέωση ο καθένας να είναι ένας λιχνοστάτης από τους πιστούς που εισέρχονται μέσα στην Εκκλησία, να ακτινοβολεί οι πράξεις, το φέρσιμο, η διαγωγή, να γινόμεθα από τους ιερείς μέχρι τους πιστούς ένα παράδειγμα προς σωτηρία των αδερφών μας. Ξέρετε, αδερφοί μου, ότι είπε ο Κύριός μας τα λόγια εκείνα, δικά του είναι, διε εμάς βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεση. Εξαιτίας της ειδικής σας διαγωγής βλασφημείτε το όνομά μου, είπε ο Θεός. Και πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα ότι ο Θεός μας εκάλεσε με κλίση Αγία και μεγάλη. Το σκάνδαλο το οποίο ο κάθε ένας γίνεται αιτία να σκανδαλίσει τον αδερφό του, τότε έρχεται η τιμωρία από τον Θεό, ο οποίος λέγει ότι εκείνος ο οποίος γίνεται σκάνδαλο, λέγει, και σκανδαλίζει τον αδερφό του, στο λαιμό του κρέμεται μία μιλόπετρα,
η οποία είναι δεμένη, λέγει, στο λαιμό του και πρέπει να βληθεί στην θάλασσα, δηλαδή δεν υπάρχει δι' αυτόν έλεος, ουέ, λέγει, δι' ούτω σκάνδαλον έρχεται. Αλίμονο, λέγει, για εκείνον ο οποίος γίνεται αιτία να σκανδαλίσει τον αδερφόν του. Επάνω στο σταυρόν, εκείνοι που τον εσταύρωναν, ο Κύριος εφάνει με πολλήν αγάπη και πολύ συγγνώμη. Παρεκάλεσε τον Θεόν Πατέραν και είπε: άφες αυτής, ουγαρίδα σε τυπιούσι. Δι' εκείνους όμως που έρχεται το σκάνδαλο, είπε: ουέ και αλίμονο, λέγει. Δεν υπάρχει σωτηρία για σένα. Όταν πάντοτε ομιλούμε και συμβουλεύουμε και λέγουμε: προσέχετε οι γυναίκες, τον ντύσιμό σας. Προσέχετε πως κάθεστε, προσέχετε πως περπατείτε. Όλα αυτά γιατί τα λέμε? Διότι ακούμε τον Θεό, ο οποίος απειλεί και λέγει: ουέ, αλίμονος, σου λέγει, εάν γίνεσαι σκάνδαλο και σκανδαλίζεις τον αδερφό σου. Όταν φοράει εκείνα τα φορέματα τα άπρεπα η γυναίκα και περπατεί στους δρόμους, πόσες ψυχές σκανδαλίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ? Αλίμονον εν ώρα κρίσεως, ουέ, λέγει ο Θεός. Δι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, αδερφοί μου. Δεν είναι αστεία. Θα φύγει ο κόσμος αυτός. Θα έρθει η πραγματικότης. Μπροστά μας θα σταθεί κριτήριον. Κριτής δε ο Θεός. Και αλίμονον, τα ακούεις και δεν τα λαμβάνεις υπόψη. Θα έρθει η στιγμή που θα χτυπούμε το κεφάλι μας και θα λέμε: τότε τα ακούαμε, γιατί δεν τα τηρήσαμε? Τώρα όμως είναι αργά. Γι' αυτό, αδερφοί μας, προσέξουμε. Η κάθε μια γυναίκα πρέπει να προσέχει τον εαυτό της. Μπορούμε να φανταστούμε όταν εισέρχονται μέσα σε αυτές τις τηλεοράσεις ολόγυμνες αυτές οι γυναίκες, σε ποια κατάσταση θα βρεθούν στην Δευτέρα του Χριστού Παρουσία? Μπορούμε να φανταστούμε όταν κάθεσαι εσύ μέσα στο σπίτι σου και δεν προσέχεις από τα παιδιά σου την ειδική σου παρουσία, το ένδυμα σου, τη συμπεριφορά σου, πώς περπατείς, τι συμβουλεύεις, τι λέγεις? Όταν θα έρθει η κρίση του Θεού, τι θα πεις? Νομίζουμε ότι θα μείνουμε σε αυτόν τον κόσμο, κανείς να μην μας βλέπει ούτε να μας ελέγχει. Θα έρθει η στιγμή που θα φύγει η ψυχή από το σώμα. Και τότε αμέσως με τα θάνατον κρίσης. Τότε θα δώσεις λόγον στον Θεό δια τις πράξεις σου και ό,τι έκανες στον κόσμο τούτον. Αδερφοί μου, ζητούμε μπλεστάκης ένα παράδειγμα από τους ιερείς. Τους ιερείς όμως μην ξεχνάτε ότι τους εκλέγει αυτός ο λαός. Ο λαός πως είναι? Ο λαός, εάν είναι καλός, θα δώσει καλά παιδιά εις τον Θεόν. Εάν είναι κακός, θα δώσει από εκείνα τα κακά παιδιά εις τον Θεόν, τα οποία ανέθρεψαν με κακία, με ελαττώματα. Τότε γιατί ζητούμε και λέμε: ο ιερεύς δεν είναι καλός? Μα είναι δικός σου ο ιερεύς, εσύ είσαι καλός? Σήμερα ποιοι είναι οι γονείς εκείνοι οι οποίοι ανατρέφουν ένα παιδί από τη μικρή του ηλικία και να του λέγουν: παιδάκι μου, να αξιωθείς να γίνεις λειτουργός του Θεού? Ποια μάνα είναι αυτή η οποία θα επιτέθηκε λέξη? Το παιδί της το θέλει να είναι πολιτικός, να πάει εκεί να γίνει κυβερνήτης, να γίνει βουλευτής, να γίνει γιατρός, να γίνει επιχειρηματίας, να γίνει δάσκαλος, να γίνει καθηγητής. Δεν θέλει το παιδί του όμως, καμιά μητέρα, καμιά μάνα δεν θέλει το παιδί της να το δώσει στο Χριστό, σαν πως να είναι δικά της. Και βλέπουμε από την άλλη μεριά, αδερφοί μου, αυτοί οι παπικοί, οι καθολικοί, όταν έχουν μέσα στο σπίτι τους ένα παιδί που είναι ιερεύς, το θεωρούν μεγάλη ευλογία από τον Θεό, διότι αξιώθησαν να έχουν ένα παιδί ιερέα. Εμείς όμως οι Ορθόδοξοι, μη γέννητο. Και βλέπουμε μπλιστάκης τι γίνονται στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες, όταν καμιά κόρη θελήσει να πάει να αφιερωθεί και να δοθεί στον Θεό και να μείνει εκεί εξ ολοκλήρου νύφη Χριστού. Ή κανένα παιδί όταν φύγει να πάει να αφιερωθεί στον Θεό και να ασκητεύσει. Τότε μαζεύονται όλοι οι δημοσιογράφοι, οι ασεβέστατοι, οι οποίοι θα πολεμήσουν την Εκκλησία με λύσαν, θα έβρουν αφορμήν
και θα επιτεθούν και θα χύσουν το δηλητήριό τους και θα γράψουν και θα δείξουν εις τον κόσμο ότι η Εκκλησία είναι καθυστερημένη, ότι η Εκκλησία πλανεί τους νέους, παραπλανεί τους νέους, αποπλανεί τους νέους. Αν είναι δυνατόν, αδερφοί μου, να βλέπεις μπροστά σου σήμερον να έρχονται και να λέγουν ότι το μικρό το παιδί πρέπει να μάθει από τη μικρή του ηλικία τι σημαίνει πράξης αμαρτίας, και τότε λέγει θα ξυπνήσει το παιδί και θα είναι ένα έξυπνο παιδί στον κόσμο. Και προσπαθούν μέσα στα σχολεία να βάλουν αυτές τις καινοτομίες, οι οποίες δεν είναι καινοτομίες απλώς, αλλά καταστροφή ενός έθνους. Προσπαθούν τα παιδιά μας να τα διδάξουν από τη μικρά ηλικία τι θα πει αμαρτία. Ναι, αδερφοί μου, το καταπέτασμα του ναού πολύτιμων και αυτών με βαρύτιμα υφάσματα φτιασμένων πολυτελής κουρτίνα εις την είσοδο της σκηνής. Αυτό ήταν. Ούτε πόρτες στερεές, ούτε σίδερα, ούτε σύρτες κλειδονιές δεν υπήρχαν. Δια την ασφάλεια αυτού του μέρους όλα σχεδόν ήσαν ανοιχτά και οι πόρτες να έμπαιναν πάντα σε μια σκηνή, εύκολο ήταν ο κλέφτης να μπει μέσα και να κλέψει. Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος μπορούσε να κρατήσει ένα κλέφτη να πάει να σχίσει εκείνο το ύφασμα και να μπει μέσα που ήταν όλο χρυσάφι για να το πιάσει να φύγει? Ένα δέρμα και αυτό είναι δύσκολο να σχιστεί. Και έρχεται το ερώτημα, πώς εφύλαγαν εκείνον τον ναό, ποιος τον εφύλαγε εκείνον τον ναό, διότι και μέσα σε εκείνον τον κόσμο, τα εκατομμύρια του κόσμου, διότι μην ξεχνούμε ότι έφυγαν 2 εκατομμύρια κόσμος από την Αίγυπτο και τώρα έχουν πολλαπλασιαστεί μέσα στην έρημο, και τα 2 εκατομμύρια πολλαπλασιάστησαν και μέσα στα 2 εκατομμύρια υπήρχαν και οι άνθρωποι οι οποίοι ήσαν όχι καλοί, αλλά άνθρωποι εγκληματίες, άνθρωποι κλέφτες, άνθρωποι φωνής. Ποιος γνωρίζει τι είχε γίνει, άνθρωποι που δεν πίστευαν, όπως και σήμερα. Μπορούμε να συγκεντρώσουμε 2 εκατομμύρια κόσμων και να είναι όλοι με μια ψυχή και μια καρδιά. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι παραμόνευαν πώς να ληστεύσουν εκείνη τη σκηνή. Και όμως αυτός ο πλούτος έμενε πάντοτε φυλαγμένος. Δεν γράφει η Αγία Γραφή ότι εισήρθε κανείς μέσα να βεβηλώσει εκείνον τον τόπο. Ασχέτως ότι σήμερα οι κλέφτες παρακολουθούν τις εκκλησίες. Εκεί θα επιτεθούν. Εκεί θα μπουν. Και τότε μέσα σε εκείνον τον τόπο που ήταν μια σκηνή που ευκόλως μπορούσε κάποιος να μπει και να πιάσει εκείνο το χρυσάφι όλο. Δεν έμπαινε κανείς. Εσέβετο τον τόπο εκείνο. Σήμερα δεν σέβονται ούτε και τα ιερά ούτε και τα όσια. Πόσες εικόνες εκλάπησαν, πόσα άγια και ιερά σκεύη, πόσα ιερά λείψανα με λειψανοθήκες έκλεψαν οι κλέφτες και εξαφανίστησαν. Άλλοι δια να κάνουν μάγια και άλλοι δια να κάνουν εμπορία να πάρουν χρήματα. Αδερφοί μου, εκείνος ο κόσμος τότε την Κιβωτών δεν είχε φρουρούς να τη φυλάτουν. Έξω από τη σκηνή δεν υπήρχε κανένα να παραστέκεται. Βλέπεις, ο Πανάγαθος Θεός στο έργο του έχει μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι ακριβώς έχουν την ελπίδα τους σε Αυτόν. Τον υπηρετούν για την δική τους ωφέλεια. Από τα μετρημένα όμως εκείνα και τα φυλαγμένα, εκείνα τα οποία ακριβώς ο Πανάγαθος Θεός φυλάτει, δεν μπορεί κανείς να εισέρθει μέσα δια να αγγίσει. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν, η γρύπνησεν ο φυλάσσον αυτήν, λέγει ο Δαβίδ. Με το φύλεγμα της σκηνής του μαρτυρίου, ένα άλλο μυστηριώδες φύλαγμα υπάρχει, αδερφοί μου. Το φύλαγμα και η προστασία που κάνει ο Θεός στην Εκκλησία Του και κάνει ο Θεός στην ψυχή μας, εάν δεν μας την φυλάξει Εκείνος, θα αφανιστούμε. Ημί Κύριος είναι ημίν, λέγει και πάλι η Εκκλησία. Τις ικανός σώος διαφυλαχθήνε εκ του εχθρού άμα και ανθρωποκτόνου. Εάν δεν μας φυλάξει ο Πανάγαθος Θεός,
Ποιος είναι δυνατός, λέγει, να φυλάξει την ψυχή του από τον διάβολο, ο οποίος είναι εχθρός άσποντος, και όχι μόνο άσποντος εχθρός, αλλά και ανθρωποκτόνος που σκοτώνει τον άνθρωπο. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων, έλεγε άλλοτε εις τους μαθητάς του. Ποιος τους διεφύλαξε? Η οικουμένη ολόκληρος, λέγει, ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν μία πεδιάδα από λύκους, και μέσα σε εκείνους τους λύκους, λέγει, έστειλε ο Θεός 12 Αποστόλους. Ποιος τους εφύλαξε? Ποιος ενίκησε τους λύκους? Οι λύκοι έφαγαν τα πρόβατα ή τα πρόβατα ενίκησαν τους λύκους? Διότι ο Θεός ήταν με τους Αποστόλους. Βασίλεια και αυτοκρατορίες εξυφανίστησαν, διότι εισμάτην εφύλατον εαυτούς. Και όμως εκείνοι οι 12 Απόστολοι φυλάχτησαν μέσα στην οικουμένη και έδωκαν το φως εις τον κόσμο ολόκληρον. Αδερφοί μου, η Εκκλησία, η οποία ακριβώς είναι μέσα σε αυτούς τους εχθρούς της, επάλευσε μέσα στα χρόνια αυτά τα οποία δημιουργήθη και πάντοτε είναι ανίκητη. Δεν την νίκησε κανένας. Δεν μπορεί να την νίκησει κανένας. Μπορεί να καταδιώκουν τους πιστούς και θα μας καταδιώξουν. Προσέξετε τα λόγια τα οποία θα σας πω τώρα. Τα πάντα μαρτυρούν ότι πλησιάζουν διωγμοί. Τα πάντα μαρτυρούν ότι θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα σου θέσουν μπροστά σου ή το χρήμα ή το Χριστόν. Θα έρθει η στιγμή κατά την οποία θα δοθούν εκείνες οι περιβόητες ταυτότητες με τον αριθμό του Αντιχρίστου. Προσέξετε, αδερφοί μου, θα χτυπήσει ο Αντίχριστος τρία μέρη: τη συγκοινωνία, την κοιλία και το χρήμα. Θα σου πει, όπως γράφει η Αποκάλυψη, αν δεν έχεις τον αριθμό αυτών δεν θα μπορέσεις να πουλήσεις ή να αγοράσεις. Αυτό σημαίνει το φαγητό. Έπειτα θα σου κλείσει τις τράπεζες που έχεις στην οικονομία σου και θα σου πει, αν δεν πάρεις αυτόν τον αριθμό δεν μπορείς να αγγίσεις πάνω στα χρήματα. Και έπειτα θα μπήσεις στο αυτοκίνητο ή το αεροπλάνο ή το πλοίο για να μεταβείς στον τόπο σου που θέλεις, που έχεις ανάγκη, και θα σου πει, αν δεν έχεις αυτόν τον αριθμό δεν μπορείς να μπεις μέσα. Τότε, αδερφοί μου, θα φανούν οι πιστοί στον Χριστό. Τότε θα έρθει η στιγμή που θα ξεχωρίσουν οι πιστοί από τους απίστους. Τότε θα έρθει η πάλη, η οποία ο Θεός την είπε και μας προετοίμασε και μας προετοιμάζει και αυτή τη στιγμή. Ως εδώ, αδερφοί μου, επί 2000 χρόνια η Εκκλησία έμεινε και θα μείνει ανίκητη, γιατί το είπε ο Θεός, ότι πύλε άδου ουκ αντισχύσου συν αυτής. Έως εδώ εισήρθαμε στη σκηνή του μαρτυρίου, είδαμε τι υπάρχει μέσα, είδαμε που είναι χωρισμένη η στάγια των Αγίων και η στάγια, είδαμε όλο εκείνο το χρυσάφι μέσα και έξω, και τώρα μένει να δούμε την αυλή της Εκκλησίας εκείνης, την αυλή του μαρτυρίου, την αυλή του θυσιαστηρίου. Αυτό θα το δούμε την ερχόμενη Τετάρτη με τη βοήθεια του Θεού, για να δούμε και εμείς σήμερα τι έχουμε στην αυλή της Εκκλησίας. Ως εδώ, πιστοί άχρη θανάτου, να μείνουμε πιστοί ό,τι και αν συμβεί στον κόσμο τούτο, να μείνουμε κοντά στο Χριστό μας, να τον αγαπήσουμε, και ο Πανάγαθος Θεός, όταν μας δει ότι τον αγαπούμε, θα μας αξιώσει και της επουρανίου του Βασιλείας, της οποίας ήθελε να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.